Ακόμη και την υπόσχεση για απόσυρση της μείωσης στην εισφορά αλληλεγγύης που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, έριξε στο τραπέζι η κυβέρνηση, προκειμένου να πείσει την Τρόικα να επιστρέψει στην Αθήνα και να ξεμπλοκάρει τη διαπραγμάτευση. Σύμφωνα με τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο επίμαχο email προς τους δανειστές και δημοσιεύει η Καθημερινή, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις της Τρόικας για μεγαλύτερο δημοσιονομικό κενό στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, η κυβέρνηση θα προχωρήσει από την 1η Ιουλίου στην απόσυρση της μείωσης του 30% στην εισφορά αλληλεγγύης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι συντελεστές της έκτακτης εισφοράς που από την 1η Ιανουαρίου αναμένεται να μειωθούν σε 0,70, 1,40, 2,10 και 2,80% ενδέχεται να ξανανεύουν από την 1η Ιουλίου στο 1, 2, 3 και 4% αντίστοιχα. Στο Plan B της κυβέρνησης περιλαμβάνονται ακόμη η αύξηση φόρου πολυτελείας και η αύξηση των φόρων σε καπνό και αλκοόλ επίσης από την 1η Ιουλίου του 2015. Στο πλήρες κείμενο της επιστολής που δημοσιεύει το βήμα.gr, η κυβέρνηση δεσμεύεται ακόμη να επανεξετάσει τους χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά, μέσα στο χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται από την Κομισιόν, μέτρο που προκαλεί εκρήξεις στις κοινοβουλευτικές ομάδες, ενώ αποδέχεται και τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην προληπτική πιστωτική γραμμή. Όπως αναφέρει πάντως ο Γκίκας Χαρδούβελης που υπογράφει την επιστολή, αυτή είναι η ίστατη παραχώρηση που μπορεί να κάνει η Ελλάδα. Οι προτάσεις που περιγράφονται εδώ υπερβαίνουν το πολιτικό μεταρρυθμιστικό μας κεφάλαιο και θα έπρεπε να ερμηνευθούν ως η τελευταία κίνηση καλής θέλησης να εξαλείψουμε τις δικαιολογημένες ανησυχίες σας για την αξιοπιστία του προγράμματος. Είναι ρεαλιστικά το μάξιμουμ που μπορούμε να προσφέρουμε σε μια ειλικρινή προσπάθεια να κινηθούμε γρήγορα και να κλείσουμε την αξιολόγηση με αξιόπιστο τρόπο. Το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις είναι υποθετικά σενάρια σε περίπτωση που επαληθευτούν οι προβλέψεις της Τρόικας, για την οποία όμως επισημαίνει ότι θα πέσει για μια ακόμη φορά έξω. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, υποστήριξε ότι το πρόγραμμα απέτυχε, ενώ σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky εκτίμησε ότι η σκληρή στάση της Τρόικας οφείλεται στο γεγονός ότι θέλουν να κλείσουν όλα τα θέματα τώρα, φοβούμενοι την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ. Απαιτούν να πληρώσουμε. Όχι για τα όποια δικά μας λάθη του παρελθόντος. Βεβαίως υπήρξαν. Απαιτούν να πληρώσουμε για τα δικά τους λάθη. Για την παταγώδη αποτυχία του προγράμματος που έχουν ήδη παραδεχθεί. Μας ζητούν να πληρώσουμε για τα λάθη τους υπονομεύοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας. Τον τουρισμό. Για ομολογία Τσίπρα ότι η στάση του δυσκολεύει τη διαπραγμάτευση, έκανε λόγο ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Άκουσα την αντιπολίτευση στο υψηλότερο επίπεδό της να παραδέχεται ότι η δυσκολία που προκύπτει δεν αφορά την κυβέρνηση, αλλά αφορά την χώρα και το γεγονός ότι η αντιπολίτευση είναι ενισχυμένη δημοσκοπικά. Μα αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι τελικά δυσκολεύεται η χώρα, δυσκολεύονται οι πολίτες. Ας το ξανασκεφτούμε, ας το δούμε από τη σωστή οπτική γωνία. Σε ρόλο σαμποτέρ της χώρας και της οικονομίας, ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει να τορπιλίζει κάθε προσπάθεια εξόδου από το μνημόνιο, εκμεταλλευόμενος κάθε ευκαιρία. Να μην διανοηθεί να καταλύσει την κοινοβουλευτική δημοκρατία ακόμα μία φορά, φέρνοντας πράξη νομοθετικού περιεχομένου με νέα μέτρα που θα ανατρέπουν τον προϋπολογισμό. Καμιά αναμονή στα νέα παζάρια κυβέρνησης Τρόικα. Λαϊκή παρέμβαση τώρα.